Η κατηγορία κατά Γεωργίου είναι παράλογη. Τι κατηγορεί το Γεωργίου? Ότι εμφάνισε την εικόνα της Ελλάδας χειρότερη με στόχο να φέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να υποφέρουν οι Έλληνες. Αυτό του καταλογίζω. Αυτό του καταλογίζω. Προσέξτε λοιπόν. Εάν ο Γεωργίου είπε ψέματα, η Ελλάδα δεν είχε ανάγκη από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα δεν είχε ανάγκη και από δάνεια. Δεν είχε ανάγκη από λεφτά. Πήρε παρά τα αυτά 325 δισεκατομμύρια. Άρα αν δεν είχε ανάγκη με τα 325 δισεκατομμύρια που πάντως πήρε, θα ήταν η πλουσιότερη χώρα στον κόσμο. Αλλά δεν είναι. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό. Προσέξτε. Και το άλλο άκρος παράλογο της κατηγορίας. Και θα πάμε μετά και σε κάτι που μας φύγει ως Έλληνες. Προσέξτε. Το δεύτερο. Αν τα πήραμε αυτά τα λεφτά με ψεύτικα στοιχεία ανάγκης και επομένως δεν τα χρειαζόμαστε, η συνέπεια είναι άμεση. Πρέπει να τα δώσουμε πίσω. Αλλά εμείς σκεγόμαστε για τη δόση. Πώς να δώσουμε πίσω 325 δισεκατομμύρια? Και ένα τρίτο για να δείτε που φτάνει ο παραλογισμός. Θα διαβάσατε από τις εφημερίδες ότι όρος τελικός για να αποδεσμευθεί η τελευταία δόση των 7,5 δις ήταν να εκδοθούν αποφάσεις που να απαλλάσσουν τα μέλη του ΤΑΙΠΕΔ και, και να καταβάλουν τα δικαστικά έξοδα Γεωργίου. Μάλιστα, μάλιστα. Και αυτά όλα εις δόξαν και τιμήν της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη. Έρχονται, φτάσαν. Τα κατέβαλε, κράτος τα έξοδα, τα δικαστικά έξοδα στο Γεωργίου. Εξ όσο γνωρίζω δεν έχει καταβάλει τίποτα. Δεν το είχε βάλει ως προαπαιτούμενο για τη δόση. Προσέξτε. Ό,τι γνωρίζω λέω. Προσέξτε κάτι. Η Ελλάδα υπό τις συνθήκες κρίσης και μνημονίων δεν ελέγχει τον εαυτό της. Δεν υπάρχει διεθνώς προηγούμενο να εξαρτάται η εκταμείευση δόσης από την έκδοση δικαστικής απόφασης. Από την εποχή του γαλλικού διαφωτισμού οι δικαιοσύνες στα πολιτισμένα κράτη είναι ανεξάρτητες. Να σας ρωτήσω. Δεν συνδέονται οι δικαστικές αποφάσεις με καταβολή οικονομικών βοηθμάτων. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Γιατί τόσο... Σαφές είναι να γίνεται. Γιατί τόσο κυνήγι στο Γεωργίου και τι...